centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα και σήμερα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Συνεχίζουμε ουσιαστικά την συζήτηση από χθες. Χθες ήταν επί προσωπικού για το... για την έκφραση του Δημάρχου που υπόθηκε μέσα από την εκπομπή μας. Σήμερα πάμε να συζητήσουμε επί της ουσίας όμως. Και μας υποσχεθήκατε και κάποια πράγματα σήμερα, ότι θα δώσετε στην δημοσιότητα και κάποια στοιχεία από την κερδοφόρα επιχείρηση του Λατομείου. Γιατί, ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι η βάση όλων των πραγμάτων που συζητάμε αρχίζει από εκεί. Δηλαδή, πάμε στην εκμίσθωση, γιατί αυτή η επιχείρηση δεν βγάζει τίποτα. Είναι μια ξεπουπουλιασμένη κότα και όχι κότα που γεννάει χρυσά αυγά, είπε ο κ. Μηταλίδης νωρίτερα. Καλό αυτό, μ' άρεσε από τον αγαπητό Κίμωνα. Θα αναβάλουμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο, ναι, έτσι, και σε συνέχεια του χθεσινού, γιατί δεν το προσπερνάω, γιατί βέβαια δεν άκουσα ο ίδιος την συνέντευξη του κυρίου Μηταλίδη, αλλά συμφώνησε ο κύριος Μηταλίδης ότι... Ναι, λοιπόν, το θέμα έχει δύο όψεις. Το ένα και, ναι, το κύριο είναι καθαρά πολιτικό. Ναι. Και δηλαδή... το δεύτερο είναι επιχειρηματικό. Μάλιστα. Όσον αφορά το επιχειρηματικό, σαφώς και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι θέμα του ιδιοκτήτη, που κατ' ουσίαν είναι η Μακεδνός ΑΕ, άρα και κατ' επέκταση ο Δήμος Καστοριάς, το οποίο όμως επιχειρηματικό είναι άμεσα συνυφασμένο με το πολιτικό κομμάτι. Και το λέω αυτό γιατί, για να το αιτιολογήσω, για να μην λέω μόνο θεωρίες. Ναι, έτσι, απλά να πω και εγώ ότι αυτό που ενόχλησε και τον κύριο Μηταλίδη είναι η τελευταία σας φράση στο κείμενο, που την δώσατε και στην διαρρεύσετε, όπως είπε, και στα μέσα ενημέρωσης, που λέτε ότι σας καλώ να αναλογιστείτε. Το σας, ναι, καλώ είναι κάτι αυτό. Κάτι αντίστοιχο που... έχει κάνει και ο συνάδελφος ο κύριος Κοριτζίδης πριν κανένα δύο μήνες, που μας καλούσε και επίσης το έδωσε στη δημοσιότητα πριν το πάρουμε εμείς. Δεν είπαμε και τίποτα. Για ποιο θέμα εννοείται? Τότε δηλαδή, για να σώσουμε την Καστοριά. Και είπαμε όλοι ναι, και μάλιστα τότε δημιουργήθηκαν και διάφορα θέματα και παρεξηγήσεις, γιατί ενώ είχαμε πει ότι θα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, δυστυχώς διέρευσε και κάπου αλλού και όλοι αναρωτηθήκαμε από πού. Τα προσπερνά όμως αυτά και δεν μένω σε αυτά, γιατί έχω μάθει να μένω στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις. Έτσι. Πάμε. Το θέμα λοιπόν είναι καθαρά πολιτικό, για τον απλούστατο λόγο. Αν αφορούσε την εκμίσθωση ενός ξενώνα που επίσης έχει στην ιδιοκτησία η Μακεδνός ΑΕ, ο οποίος ξενώνας δεν επηρεάζει καθόλου κανέναν άλλον πλην του Δήμου Καστοριάς και της Μακεδνός, σαφώς και δεν ήταν το θέμα πολιτικό. Όταν όμως από την επιχείρηση αυτή τη Μακεδνός, η οποία είναι απόλυτα συνυφασμένη με την πορεία των έργων, όλων των έργων μάλλον, που εκτελούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πορεία, γιατί ήδη υπάρχουν, εγώ θα μιλήσω για το Δήμο, δεν ξέρω τι κάνω στο Δήμο Καστοριάς, έτσι, έχω ήδη συμβασιοποιημένα έργα πάνω από 55 εκατομμύρια και έχουμε και άλλα 20 εκατομμύρια για να υποβάλουμε στα προγράμματα που είναι ανοιχτά. Και κυρίως είναι έργα οδοποιίας, τα οποία δηλαδή είναι άμεσα συνυφασμένα με αδρανή υλικά. Και μέσα στις μελέτες και μέσα στους προϋπολογισμούς έχουμε καταθέσει και έχουμε βάλει ως όρο, αν θέλετε, ότι τα υλικά θα προέρχονται από το μοναδικό λατομείο που υφίσταται στην ΠΕ Καστοριάς. Δεν είναι πολιτικό θέμα το ποια θα είναι η εξέλιξη της ιδιοκτησίας ή της εκμίσθωσης ή αυτού που θα λειτουργήσει τελικά την επιχείρηση αυτή και το πώς τελικά θα καταλήξουν να εκτελεστούν αυτά τα έργα. Όταν έχω, το είπα και χθες, ένα πρόσφατο παράδειγμα πριν ένα μήνα,
ότι κλείθηκε ο Δήμος του Άργους να πληρώσει μια διαφορά της τάξης των 70.000 ευρώ για διαφορά τιμής μεταφοράς των αδρανών υλικών από την Κοζάνη, γιατί υπήρχε η αργία παραγωγής αδρανών υλικών από το λατομείο της Μακεδονός όλο το 2020. Όχι απλά λοιπόν είναι πολιτικό θέμα, αλλά είναι μείζον πολιτικό θέμα. Γιατί αν υπήρχε έστω και ένα ακόμη λατομείο, το οποίο ας το είχε και αυτό ιδιώτης, και ας το είχε ιδιώτης και το λατομείο της Μακεδνός, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν όμως υπάρχει ένα λατομείο και είναι ο εκμισθωτής, άρα και αυτός που κάνει την παραγωγή, κάποιος ιδιώτης, ο οποίος εν δυνάμει θα μπορούσε, γιατί δεν απαγορεύεται από πουθενά. Εννοείται μονοπόλιο δηλαδή. Όχι μόνο μονοπόλιο, αλλά να είναι και ο ίδιος ο κύριος μέτοχος μιας εργοληπτικής επιχείρησης, όποια και αν είναι αυτή. Δεν θεωρείται λοιπόν ότι θα πατρονάρει σε εισαγωγικά και όλα τα έργα? Η κοινή λογική αυτό λέει. Και αν ήταν για ένα πράγμα που είμαι περήφανος επί των ημερών μου της διεύθυνσης της Μακεδνός πρώην και ΑΕΜ, και δεχόμασταν τα εύσημα από τον Σύλλογο Εργοληπτών και από όλους τους εργολήπτες, ήταν αυτός. Ότι η τιμολογιακή πολιτική ήταν ξεκάθαρη, και όχι μόνο οι τιμές, αλλά και οι εκπτώσεις τις οποίες μπορούσε να πάρει ο καθένας ανάλογα με τις ποσότητες που έπαιρνε ετησίως. Λοιπόν, και το ήξερε εξ αρχής. Και όλα τα στοιχεία μπορούσε να τα πάρει ο καθένας. Λέτε λοιπόν με απλά λόγια ότι αν το πάρει, το εκμισθώσει μια εργοληπτική εταιρεία. Και ξαναλέω, αυτό το λέμε γιατί. Ναι. Γιατί είναι μία επιχείρηση, είναι ένα λατομείο. Αν υπήρχε έστω και ακόμη ένα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Λέτε λοιπόν ότι αν το πάρει αυτό το μονοπόλιο μια εργοληπτική εταιρεία του τόπου μας, τι τιμές θα έχει για την ίδια δεν και τι τιμές θα έχει για τους άλλους. Να σας το πω κάτι. Αν και εγώ ήμουν εργολήπτης, το ίδιο θα έκανα. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Σαν ιδιώτης όμως, δεν θα φρόντισα παραπάνω να φροντίσω το πώς εγώ θα βρω τρόπο να έχω μεγαλύτερο κέρδος για τη δική μου επιχείρηση παρά για τους ανταγωνιστές μου. Εκεί λοιπόν ο Δήμος, όταν θέλει να κάνει αυτή την εκμίσθωση, μπορεί να βάλει και αυτόν τον όρο για κοινή τιμολογική πολιτική σε όλες τις εργοληπτικές εταιρείες? Δεν νομίζω. Πώς θα το κάνει αυτό? Είναι λόγοι κυρίως ανταγωνισμού και είναι λόγοι που άπτονται στην αγορά. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το θέμα είναι μείζον πολιτικό. Θα σας φέρω δύο απλά παραδείγματα. Επί εποχής και ΑΕΜ λοιπόν, ναι, ο Δήμος Νεστορίου πάλι έτυχε να είναι δήμαρχος τότε, ήταν πάλι ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Κωσιόπουλος. Είχε πάρει, ήταν τότε κοινότητα Νεστορίου, θυμάμαι ή Δήμος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, επί σειρά ετών έπαιρνε κάποιες εκατοντάδες κυβικά ετησίως για ανάγκες του Δήμου, είτε για αγροτική οδοπία, σε ειδική τιμή. Αυτό ίσχυε για όλους τους Δήμους και για τους 13 τότε Δήμους και κοινότητες που είχε ο νομός Καστοριάς, σε ειδική τιμή. Λοιπόν, η νομαρχία Καστοριάς, επί νομάρχη, αν θυμάμαι καλά, Λιάντση τότε, που ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης ανήκε τότε στην ομάδα του κυρίου Λιάντση και ήταν και αντινομάρχης, είχε πάρει κάτι εκατοντάδες κυβικά και χιλιάδες κυβικά για να συντηρήσει την αγροτική οδοπία σε επίπεδο νομού, σε ειδική τιμή. Πλήθος πολιτιστικών συλλόγων είχαν πάρει υλικά πάνω στο μεράκι τους για να συντηρήσουν κάποια κτίρια ή να κάνουν κάποιες μικρού μεγέθους αναπλάσεις στα χωριά τους, τα οποία αργόσβηναν τότε και τα κρατούσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι εντελώς δωρεάν. Αυτό λοιπόν λέγεται τιμολογιακή πολιτική ενιαία και κοινωνική πολιτική. Αν είναι όμως να πουλάμε φθηνά, λέει ο κύριος Μηταλίδης, ποτέ αυτή η επιχείρηση δεν θα σηκώσει κεφάλι, και γι' αυτό πάμε στην εκμίσθωση. Τότε λοιπόν, επί των ημερών μου στη διεύθυνση, κάνοντας αυτή και τη τιμολογιακή πολιτική, χρόνια, όπως είπε, και τα τελευταία 15 χρόνια είναι μια... Όχι, δεν είναι έτσι, τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Έτσι είπε. Εντάξει, εγώ λέω το τι ξέρω. Έτσι.
Εγώ λέω το τι ξέρω και το τι παρέδωσα 31 12 του 10. Έχει αξία να το ακούσουμε λίγο, λοιπόν, τα υποσχεθήκατε από χθες. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Οι τιμές ήταν για αρκετά χρόνια σταθερές. Φροντίζαμε να ελαχιστοποιούμε τα έξοδα, να αυξάνουμε την παραγωγή για να μπορούμε να έχουμε χαμηλές τιμές. Αμέσως μετά το 11, αν θυμάμαι καλά, έγινε μια πολύ γενναία αύξηση. Βέβαια δεν ευθύνεται η σημερινή δημοτική αρχή, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Λέω το τι έχει ακολουθεί διαχρονικά. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Πώς να είναι κερδοφόρα μια επιχείρηση όταν δεν παράγει υλικά? Βασικό. Υπάρχει πάντα ένα μίνιμουμ παραγωγής, το οποίο σε βγάζει οριακά από το να χάνεις την κερδοφορία. Να σας πω ότι επί των ημερών μου η παραγωγή δεν έπεφτε κάτω από τα 1300-1400 κυβικά την ημέρα. Τα τελευταία χρόνια από ό,τι ξέρω που μεταφραζόταν σε πόσα λεφτά, Σε πόσα λεφτά. Λοιπόν, και λέω, οι πληροφορίες μου λένε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξεπεράσει και καμιά μέρα τα 500 με 600 κυβικά. Πώς λοιπόν να υπάρχει κερδοφορία, πρώτον? Δεύτερον, με 1000 κυβικά διαφορά νομίζω ότι είναι έτσι. Και η διαφορά, ξέρετε ποια είναι στα 1000 κυβικά? Οι μισθοδοσίες είναι ίδιες. Το ρεύμα έχει μία απόκληση όχι πάνω από 10%. Τα εκρηκτικά είναι περίπου τα ίδια. Τα πετρέλαια έχουν μια αύξηση 10 με 15%. Αυτές είναι οι διαφορές. Υπερκαλύπτω δηλαδή, όχι αυτά το 15%, έτσι. Κατά πολύ, δηλαδή με το ίδιο, με ένα επιβαρημένο, εγώ θα πω οριζόντια κόστος 15%, έχεις ένα έσοδο αυξημένο κατά 120%. Για να το λύσουμε λίγο αυτό, μια ερώτηση. Ναι. Όταν λειτουργούμε ένα τέτοιο λατομείο, το λειτουργούμε για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του νομού και να βγαίνουν τουλάχιστον τα έξοδα, να μην είμαστε ζημιωμένοι, ή είμαστε και ζημιωγόνοι, ή είμαστε και με την λογική της κερδοφορίας μιας επιχείρησης για να έχουμε έσοδα? Για να καταλάβω σε ποια βάση το βάζουμε πάντα. Λοιπόν, σαφώς και ως επιχείρηση, έτσι, θες να έχεις και κέρδη. Έτσι δεν μπορείς, γιατί πρέπει να προκύπτει ένα ποσό το οποίο θα έχει και κεφάλαιο κίνησης για τους νεκρούς μήνες. Αλλά σαφώς με σωστή λειτουργία υπάρχει περιθώριο και με μειωμένες τιμές να έχει και κέρδη. Άρα, λοιπόν, μόνο και να κάνεις και κοινωνική πολιτική. Άρα λοιπόν όχι είναι για την ψυχή της μάνας μας. Χριστό, υπάρχει δοκιμασμένη συνταγή. Δεν λέω πράγματα τα οποία τα φαντάζουμε, πράγματα που έγιναν. Έτσι. Γι' αυτό μιλάω. Όσο δε για το αν έχει δουλειά ή δεν έχει, θα πω κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμβασιοποιημένα έργα και έργα που είναι σε δημοπράτηση, τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν δουλειά για πολλά χρόνια. Άρα λέμε πού είναι τα υλικά, να πουληθούν και να μεταφραστούν σε χρήματα και όχι το τι θα γίνει. Άρα το ζητούμενο είναι να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Και κάθε μέρα που περνάει είναι μείον. Και φτάσαμε... Γιατί αν είχε ξεκινήσει η ιστορία πολύ νωρίτερα από τότε που κουβεντιάζαμε, και εδώ θα πω κάτι πολύ σημαντικό, για το πολιτικό ατόπιμα. Εγώ δεν πήγα να βρω κανέναν. Ήρθαν να με βρουν. Και ο δήμαρχος, του είπα και χτες, και ο τεχνικός του σύμβουλος, και ο πρόεδρος της Μακεδνός, και ο αντιπρόεδρος της Μακεδνός, και όχι μία φορά μόνο. Και είπα και το ξαναλέω, είμαι διαθέσιμος για οτιδήποτε. Γιατί πέρα από την πολιτική ηθική υποχρέωση σε ένα πολιτικό θέμα, ξαναλέω, υπάρχει και το συναισθηματικό και προσωπικό δέσιμο της συγκεκριμένης επιχείρησης, γιατί εξακολουθώ να είμαι υπάλληλος αυτής της επιχείρησης. Ναι, και όπως κάθε εργαζόμενος σέβεται την επιχείρηση την οποία δουλεύει, όποια και αν είναι αυτή, είτε ιδιωτική, είτε είναι δημόσιο, είτε δημοτική, το ίδιο οφείλω να κάνω, ίσως με ένα επιπλέον και υπέρμετρο ζήλο και πάθος, γιατί έχω και μία δημόσια θεσμική θέση. Γι' αυτό είπα, ίσως να ήταν υπερβολή
και να ήταν κάτι που θα με ξεπερνούσε, αλλά από τη στιγμή που δεσμεύτηκα δημόσια θα το κάνω αν προκύψει. Να αφήσω το Δήμο, είπα, για 6 μήνες, αν χρειαστεί, και να ξαναπάω να βάλω φόρμα, γιατί έτσι με έχουν μάθει περισσότεροι. Δεν έχω κόμπλεξ θέσεως και σήμερα φοράω φόρμα όταν χρειαστεί. Για να ξανανεύω στο Λατομείο, για να ξαναμπεί το Λατομείο όπως πρέπει να λειτουργήσει. Και δεν πρόκειται να απεμπολίσω τη δημόσια ιδιότητά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Γιατί θα είναι καταστροφικό. Όσο δε για το αν το πουλάμε ή δεν το πουλάμε. Ναι, γιατί εδώ και ο κ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Όταν το εκμισθώνεις για 20-20 χρόνια, τι θα απομείνει? Θα απομείνει τίποτα. Ενώ μπορείς τελικά, αυτό μας κολλάει. Το ποια θα είναι η μετοχική σύνθεση. Ναι, γιατί ο κ. Μηταλίδης θεωρεί ότι η μετοχική σύνθεση, όπως προκύπτει από την πρότασή σας, θα είναι ουσιαστικά πώληση από την πλευρά του Δήμου. Αλλά το αν θα επιφέρει έσοδα συνέχεια ανάλογα με το ποσοστό στο Δήμο, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και εδώ να πω και κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, ότι από την αρχή η πρόταση που είχα κάνει και προς το Δήμαρχο αλλά και προς τις διοίκησεις της Μακεδονίας, στο γραφείο μου, ξαναλέω, όταν ήρθαν, το λέω για πολλωστή φορά, λέτε, δεν πήγα. Λέτε, έχετε πει 10η φορά ότι ήρθαν να με βρουν, δεν πήγα να τους βρω. Λοιπόν, είχα δεχθεί εξ αρχής ότι το αμέσως επόμενο μετοχικό σχήμα θα αναλάβει και τις υποχρεώσεις. Αυτό είναι εκ του νου κάνευ. Θεωρείται δεδομένο. Είναι ένα από τα ζητήματα που συζητήσαμε νωρίτερα. Τα χρέη. Αυτό έλεγα και νούμερο. Έλεγα ότι εκτιμώ ότι θα απαιτηθούν περίπου 600.000 ευρώ, 500 με 600, να τις καταβάλει ο Δήμος, σε περίπτωση που τότε ήταν μόνο ο Δήμος του Άργου Οριστικού, να αποπληρωθούν τα χρέη, να υπάρχει το ποσό που απαιτείται για την άμεση συντήρηση και επαναφορά των μηχανημάτων και να υπάρχει και ένα κεφάλαιο κίνησης, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η επιχείρηση. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι θα πάμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό, μια δημοπρασία, για να πάρουμε ένα μίσθωμα και τα χρέη θα παραμείνουν στη Μακεδνός, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν το είδα σωστά οι νομικοί. Το θεωρώ απόλυτα λοιπόν δεδομένο. Αυτό και γι' αυτό αποδεικνύεται και προκαλώ, αν θέλουν, αυτούς με τους οποίους έχω κουβεντιάσει και είπαμε ονόματα. Αν το είχα πει από τότε, από τον Δεκέμβριο πέρυσι, αν το χρέη περάσουν, αν τα χρέη περάσουν στην εταιρεία που θα το μισθώσει. Ακριβώς, είναι το απόλυτα λογικό. Ναι, πραγματικά. Αυτό θα επηρεάσει όμως, λέει ο κ. Μηταλίδης, και το ετήσιο μίσθωμα. Σαφώς. Δηλαδή, άλλο να πάρω τα χρέη και να δώσω 50.000 το μήνα, άλλο να μην πάρω τα χρέη. Μα όταν κάποιος επομίζεται τα χρέη που από ό,τι άκουσα χθες, δεν ξέρω, είπατε για κάπου εσείς το είπατε, 250-300.000, κάτι τέτοιο. Περίπου εκεί. Ναι. Είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει ο εκάστοτε μισθωτής να τα καταβάλει. Ή το εκάστοτε μετοχικό σχήμα. Έτσι. Και εδώ να τονίσω και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, πολλά λέγονται και στα καφενεία, τα οποία βέβαια τα ακούω περισσότερο φιλτραρισμένα, γιατί λέει να μην στεναχωριέται και Παπτσόγλου, έτσι, το έχουμε προσωποποιήσει, δεν είναι προσωποποιημένο. Είναι θέμα Δήμου, εγώ εκπροσωπώ ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που λέγεται Δήμος Άργους Οριστικού. Και έχω ορκιστεί ότι πρέπει να κάνω τα πάντα για να διασφαλίζω τα συμφέροντα του Δήμου. Και επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς τα συμφέροντα του Δήμου φύγονται από όλη αυτή τη διαδικασία, σαφώς και θα είμαι μπροστά. Το ξεκαθαρίζω και το έχω ξεκαθαρίσει. Και δεν πρόκειται να απεμπολίσω οτιδήποτε το οποίο θα φύγει το Δήμο. Είμαι μπροστά και να βοηθήσω, όπως το δήλωσα και το δηλώνω για πολλωστή φορά, και να καταθέσω και τη γνώση μου και τις γνώσεις μου και την προσωπική μου εργασία, αλλά από την άλλη δεν πρόκειται να απεμπολίσω τίποτα. Και να πω κάτι ακόμη, ότι στη δημοπρασία σαφώς και ο Δήμος Άργους Οριστικού εκ του νόμου δεν μπορεί να συμμετέχει. Μάλιστα. Γιατί είναι και αυτό να ρωτοδέσουμε νωρίτερα. Ναι. Γιατί ο Δήμος έχει συγκεκριμένη διαδικασία πληρωμής.
πληρώνει με ΧΕΠ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που είναι, ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Την ψήφιση της πίστωσης, την ανάληψη υποχρέωσης και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής που έχει συγκεκριμένο ποσό. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να με εξουσιοδοτήσει, να εξουσιοδοτήσει οποιονδήποτε άλλον το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή για να πάει σε έναν διαγωνισμό που το τελικό τίμημα δεν θα είναι συγκεκριμένο. Θα μπορούσε μια επιχείρηση του Δήμου να το κάνει. Θα μπορούσε να συμμετέχει μια επιχείρηση του Δήμου. Ας πούμε, εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε η Αγκρόκα να είναι, ας πούμε, στο διαγωνισμό. Σαφώς και θα μπορούσε και είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε και αυτό, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Μάλιστα. Δηλαδή, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό τώρα είναι μια είδηση που μας δίνεται. Ότι... Είπα κάτι που νομίζω ότι τα εμπεριέχει όλα. Ναι, σωστό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απεμπολίσουμε το δημόσιο ή δημοτικό χαρακτήρα και το δημόσιο ή δημοτικό συμφέρον έτσι ώστε να βλαφθεί άμεσα ή έμεσα ο Δήμος Άργους Οριστικού, λοιπόν, από την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Ας το πω για να το κωδικοποιήσουμε. Λέτε ότι εμείς ανάργως μέσα από δημοτική επιχείρηση θα είμαστε στο διαγωνισμό αν φτάσουμε στην εκπίστωση. Όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω ότι εξετάζουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Ωραία. Άλλο το ένα, ωραία, άλλο το άλλο. Γιατί καμιά φορά θέλω να είμαι ξεκάθαρος και το ξέρεις, Χρήστο. Λέγονται πράγματα όπως επίσης χθες άκουσα τον κύριο Κορετζίδη να λέει ότι τέλη Νοεμβρίου, ναι, η Μακεδνός πήρε ομόφωνη απόφαση να εκμισθώσει το Λατομείο. Λοιπόν, και επειδή μου τσίγκλησε την περιέργεια και έχω μάθει να λειτουργώ θεσμικά, μπήκα μέσα στη διάβγεια να δω, γιατί όπως γνωρίζουμε οι νόμιμες αποφάσεις είναι μόνο αυτές που υπάρχουν στη διάβγεια. Εγώ δεν βρήκα καμιά τέτοια απόφαση, παρά μόνο βρήκα μία απόφαση, αυτή που προς τιμήν του είπε ο κύριος Μεταλλίδης σήμερα, στις 3 Δωδεκάτου, που λέει, διαβάζω γιατί την έχω μπροστά μου, εκτυπωμένη, ο πρόεδρος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει σε νομικό σύμβουλο να συντάξει τους όρους διακήρυξης εκμίσθωσης ενιαίας έκτασης εντός λατομικής περιοχής της Μακεδονός ΑΕ, οι οποίοι θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση. Όπως το είπε και ο κύριος Πέλκας. Όπως όταν, το είπε και ο κύριος προβεί, ναι, όταν προβεί σε εκμίσθωση του Λατομείου και να ορίσει αμοιβή για τη σύνταξη των όρων. Αν αυτό το πράγμα. Ακριβώς όπως το είπε και ο κύριος Πέλκας. Ακριβώς. Αν αυτό το πράγμα λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση ομόφωνη ότι θα το εκμισθώσει, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά λέμε, αλλά καταλαβαίνουμε. Έτσι. Εγώ έχω μάθει να είμαι ακριβέστατος στο τι λέω. Και δόξα τω Θεώ μιλάω καλά ελληνικά. Έτσι. Μάλιστα. Πάει και αυτό. Τώρα, για τις υποχρεώσεις. Είπαμε, ναι, ότι ο Δήμος δεν μπορεί να συμμετέχει, τα είπαμε. Προσωπικό. Προσωπικό. Ξαναλέω, αν δεν είναι πολιτική ηθική υποχρέωση να είμαστε μπροστά στις εξελίξεις για θέματα τα οποία άπτονται και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, είναι πολιτικό ατόπιμα αυτό? Και δεν είναι πολιτικό ατόπιμα αβίαστα να βγαίνουμε δημόσια και να λέμε ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει στο Λατομείο? Όταν υπάρχει ήδη, ξαναλέω, δοκιμασμένη συνταγή επί 22 χρόνια που καθιστούσε την επιχείρηση αυτή νούμερο ένα δημοτική παραγωγική εμπορική επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν είναι πολιτικό ατόπιμα αυτό? Μήπως είναι ητοπάθεια? Είναι ανικανότητα? Είναι λιγοψυχία? Είναι λιγορία? Τι απ' όλα είναι? Γι' αυτό λοιπόν καλό, και το ξαναλέω και δημόσια, τους τρεις δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη να πάρουμε θέση. Γιατί μάλιστα άκουσα χθες και έκατσα, μπήκα και σε αυτή τη διαδικασία που δεν το συνηθίζω, να ακούσω τις συνεντεύξεις των δύο συναδέλφων, του κυρίου Σαββόπουλου και του κυρίου Κοσλιόπουλου. Ο μέ κύριος Κοσλιόπουλος είπε, είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση να κάθισουμε να την, ναι, 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 να την κουβεντιάσουμε. Και ο κύριος Σαββόπουλος είπε, ανησυχώ γιατί θα εκτροχιαστούν οι προϋπολογισμοί. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι,
Άρα λοιπόν, πώς συμφώνησαν λοιπόν με την πρόταση του κυρίου Κορεντζίλη ότι ήταν πολιτικό ατόπιμα? Να προσέχουμε τι λέμε. Είπαμε, είναι νεαρός, νέος, αλλά θα μάθει. Αλλά να προσέχουμε τι λέμε. Γιατί σε τέτοιου είδους δύσκολες καταστάσεις προσέχουμε τι λέμε, αλλά φροντίζουμε να συμβουλευόμαστε κιόλα. Και νομίζω ότι έχω δημόσια αποδείξει εμπράκτως ότι ό,τι είναι να καταθέσω το καταθέτω. Δεν τα κρατάω για τον εαυτό μου. Δεν είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Και δεν το έχω κάνει ποτέ. Βοηθάω όπου και όποιον μπορώ. Στο βαθμό του δυνατού. Και με τη γνώση και την εμπειρία και τις γνώσεις μου γενικότερα. Και νομίζω ότι ξαναλέω ότι δεν πρέπει να απεμποληθεί αυτή η προσπάθεια. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερη χρονικά περίοδος με όλα αυτά τα έργα, τα οποία μάλιστα, προσέξτε, είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Είναι στο κλείσιμο της προγραμματικής περίοδου. Μέχρι το 23 δηλαδή τα έργα αυτά όλα πρέπει να κλείσουν. Άρα υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα έργα, άρα διασφαλισμένη πώληση των αδρανών υλικών. Μπήκε ποτέ κανένας? Όλα αυτά τα χρόνια βέβαια θα μου πείτε ευθύνονται η σημερινή διοίκηση. Όχι, θα είμαι ξεκάθαρος και είμαι απόλυτα ειλικρινής και δίκαιος. Αλλά δυστυχώς δεν μπήκαν ποτέ ούτε οι προηγούμενες διοικήσεις να κάνουν κάποιο προγραμματισμό όπως κάναμε εμείς παλιά. Να βρεθούν με τους εργολάβους. Υπήρχε κάθε μήνα επαφή έναν έναν. Να δούμε τι έργα έχουν σε εξέλιξη. Τι υλικά χρειάζονται για να κάνουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό παραγωγής. Τώρα το μείον δεν βγάζει καθημερινά τα ίδια υλικά. Γιατί? Γιατί τα μέτωπα εξόρυξης δεν είναι τα ίδια. Άλλα μέτωπα είναι για να βγάλεις υλικά οδοποιίας, άλλα μέτωπα είναι για να βγάλεις υλικά για έτοιμο σκυρόδεμα, άλλο μέτωπο είναι για να βγάλεις υλικά για ασφαλτόμιγμα. Έχουν γίνει λάθη τραγικά και νομίζω ότι δεν είναι τις παρούσες να τα δούμε. Το θέμα είναι να κοιτάμε μπροστά. Και η λύση δεν είναι η εύκολη λύση να βγούμε από την υποχρέωση. Εγώ έτσι εκλαμβάνω αυτή τη στιγμή τη λύση της εκμίσθωσης σε ιδιώτη. Πάντως το είπε καθαρά ο κ. Μηταλίδης. Είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι, με τη γενικότερη έννοια και το Δήμο, επιχειρηματίας. Αυτό γιατί η επιχείρηση δηλαδή δεν ήταν επιχειρηματίας. Αν δεν ήταν επιχειρηματίας, πώς θα έβγαζε κέρδη? Πώς έγινε το καράβι Ολυμπία? Πώς έγινε ο Ξενώνας? Πώς έγινε ο Κορμοράνος? Πώς έγινε ένα σωρό, έργα. Τα οποία ρημάζουν σήμερα πάντως, έτσι. Βεβαίως, τα βλέπω και πιάνει την καρδιά μου. Γιατί έγιναν με πολύ πόνο, πολύ κόπο και πολύ υδρότα. Πώς έγινε ένα σωρό έργα στην τότε κοινότητα Μαυροχωρίου και μετά στο Δήμο Μακεδνών, που δεν ξεχωρίσαμε τίποτα. Ούτε την Πολυκάρπη, ούτε το Δυσπηλιό. Παρότι αντιδρούσαν οι κάποιοι του Μαυροχωρίου, καταφέραμε με τις εκάστοτε διοικήσεις να τους πούμε ότι έχουμε ευρεία συνείδηση αυτοδιοικητική. Υπήρχε και η ευνοϊκή τιμή, όχι τζάμπα, στους κατοίκους του Δήμου Μακεδνών να παίρνουν υλικά σε ειδικές τιμές. Όπως είπα, και για όλους τους σωτά Α και Β βαθμού. Και θα σας πω και κάτι πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Άργος Οριστικού με την Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, με την ΠΕ Καστοριάς, για να πάμε να κάνουμε παράλληλα έργα αναδασμού, αγροτική οδοποιία δηλαδή στην ουσία, στο αγρόκτημα του Μελανθίου που μόλις έχει τελειώσει ο αναδασμός. Γιατί με αυτεπιστασία, δηλαδή μια διαδικασία που προβλέπεται, προνόησε ο Έλληνας νομοθέτης και το Υπουργείο Εσωτερικών να βάλει αυτή τη διαδικασία με εύκολο τρόπο, αξιοποιώντας ιωτά τα μηχανήματά τους και το έμψυχο δυναμικό τους, να κάνουν με λιγότερα χρήματα περισσότερη δουλειά, χωρίς να έχουν ούτε εργολαβικό όφελος ούτε απρόβλεπτα. Και ρωτάω, πώς εμείς θα πάμε να κάνουμε αγροτική οδοποιία στο Μελάνθιο όταν δεν ξέρουμε το τι τιμή θα πάρουμε τα υλικά, όταν θα εξαρτώμαστε από το χύψη ιδιώτη? Ο Δήμος του Άργους εκτελεί έργα αυτεπιστασίας 60.000 ευρώ ετησίως. Κάνει ένα κάρο, κατ' κοινός λεγόμενο, πεζοδρόμια να πάει 1.000.
ποντάροντας αυτό. Άρα να το απεμπολίσουμε κι αυτό. Και να τα δεχθούμε όλα με ητοπάθεια. Όχι. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε το υπαγορεύει η συνείδησή μου, να απεμπολίσω αυτό το πολιτικό μου δικαίωμα, γιατί αυτό μου έδωσαν οι πολίτες του Δήμου και μάλιστα μου το εμπιστεύτηκαν για τρίτη συναπτή θητεία και με πολύ μεγάλο ποσοστό, να διασφαλίζω τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Και δεν πρόκειται να το αφήσω. Τώρα, Δήμαρχε, για να καταλάβουμε όλοι μας τι βγάζει αυτό το λατομείο. Γιατί και η βάση επίσης, τι βγάζει αυτό το λατομείο. Λοιπόν, για να καταλάβω αν οι 50.000... Για να καταλάβω, προσέξτε τι θέλω να καταλάβω. Για να καταλάβω αν οι 50.000, οι 60, οι 150 είναι αρκετές για ένα μίσθωμα. Για να καταλάβω αν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί ένας δήμος ή όχι. Για να καταλάβω γιατί αξίζει να ασχοληθεί ένας ιδιώτης. Τι βγάζει αυτό το λατομείο. Λοιπόν, είχε μία μέση παραγωγή. Μέση παραγωγή περίπου 200.000 κυβικά ετησίως. Λοιπόν, είχε ένα τζίρο ο οποίος κυμαίνονταν από 1,5 εκατομμύριο μέχρι και 2,5 εκατομμύρια. Το χρόνο. Είχε φτάσει μία χρονιά, το χρόνο. Χονδρικά θα σας πω ότι υπήρχε ένα μέσο κέρδος της τάξης του 20% με 22, που ήταν πολύ χαμηλό. Το τονίζω αυτό, είχαμε τότε τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα, με υλικά πιστοποιημένα. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω ότι χονδρικά τα κέρδη ήταν τουλάχιστον 200-250.000 ευρώ. Γιατί? Το χρόνο. Ναι, γιατί λέω τα κέρδη. Γιατί μέχρι περίπου το 99, αν θυμάμαι καλά, οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν υπάγονταν σε φορολόγηση, οι αμυγείς δημοτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Από εκεί και μετά αντιμετωπιζόμασταν ως ιδιωτική επιχείρηση, παρότι δεν είχαμε τα προνόμια των ιδιωτικών επιχειρήσεων και ήμασταν εκεί μειονεκτικά. Παρ' όλα αυτά η επιχείρηση δούλευε απρόσκοπτα, με κερδοφορία, και τι κάναμε. Ρωτούσαμε περίπου στο τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τι θέλετε να κάνουμε στο Δήμο, και φροντίζαμε να κάνουμε έργα στο Δήμο από το λατομείο, έτσι ώστε η κερδοφορία η τελική να είναι μικρότερη, γιατί αυτά πήγαιναν ως έξοδα, για να μην αποδίδεται φόρος και πηγαίνει τζάμπα, κατ' κοινώς λεγόμενο. Πέρα από τις επιχορηγήσεις σε συλλόγους πολιτιστικούς, αθλητικούς, αγορά εξοπλισμού για ιατρία, για την κοινότητα, για 1,200. Άρα αυτά που ήταν να δώσετε για φόρους τα δίνατε με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία, αυτό λέτε. Ναι. Ακριβώς. Χωρίς να βλάπτεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης, εννοείται πως πάντα πληρωνόταν φόρος, πάντα. Δεν ήμασταν της λογικής ότι η επιχείρηση πρέπει είτε τεχνιέντος, είτε ουσία να μπαίνει μέσα. Να φοροαποφεύγει μάλλον. Λοιπόν, ποτέ δεν έγινε αυτό. Ήταν συνεπέστατη πάντα στις υποχρεώσεις της. Πάντα. Φρόντιζε Χριστούγεννα, Πάσχα και 15 Αύγουστο να πληρώνει, όχι να πληρώνει, να εξοφλά και να μηδενίζει τα υπόλοιπα προς όλους τους προμηθευτές. Ήταν πάγια τακτική. Και αυτό και έγινε 31 Δεκάτου ανέφερε, ήταν πληρωμένα τα πάντα και υπήρχαν υλικά αξίας, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 500.000 ευρώ με τις τότε τιμές, για τα οποία υλικά είχε πληρωθεί το κόστος παραγωγής. Υπήρχε μια αποθήκη ανταλλακτικών, η οποία είχε ανταλλακτικά αξίας πάνω από 350-400.000 ευρώ, η οποία με πληροφορούν ότι σήμερα δεν έχει τίποτα. Όχι γιατί έγινε κάτι άλλο, μην πάνε τα πράγματα έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Απλά δεν εμπλουτίστηκε με καινούργια ανταλλακτικά. Εκεί υπήρχαν ανταλλακτικά έτσι ώστε να μπορεί η επιχείρηση να δουλεύει απρόσκοπτα όλο το χρόνο. Δηλαδή, παθαίναμε ζημιά, το ξέρουν όσοι την επισκέπτονταν, και οι εργολάβοι και όλοι οι υπόλοιποι που ερχόταν ως επισκέπτες. Παθαίναμε ζημιά και υπήρχε παρακαταθήκη οποιοδήποτε ανταλλακτικού σε ένα 70-80%. Δεν έχει χαθεί το πολύ μία ημέρα παραγωγής. Γιατί αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να χάνεις μέρα παραγωγής όταν πρέπει
να πληρώνεις και το προσωπικό και τις ασφαλιστικές εισφορές και τα πάγια έξοδα και να μην έχεις παραγωγή, άρα να μην έχεις έσοδα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό κάποιοι μπορεί να λένε ότι είναι μία κότα χρυσή. Δεν έχω μπει ποτέ σε αυτές τις λογικές να δω αν είναι χρυσή ή ασημένια. Ξέρω όμως το τι έζησα, ξέρω το τι μπορεί να κάνει, ξέρω και εγώ τι μπορώ να κάνω και να προσφέρω σε αυτή την επιχείρηση αν μου ζητηθεί. Όσο δε γι' αυτό που έτσι ελαφρά την καρδία λέγεται για να κάνουμε διάφορες εντυπώσεις, ο Δήμος Άργος έχει το πανηγύρι και μιλάει και το λέω και το προτείνω και το έχω πει και δημόσια. Το πανηγύρι στην έγκλη που έφτασε τώρα δεν έφτασε μόνο του. Για το πανηγύρι έχουν γίνει επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τα 10 χρόνια. Παρόλα αυτά, λέω... Είπατε το ανταλλάσσετε. Λέω, το πανηγύρι στην κατάσταση που είναι τώρα με τον εξοπλισμό του. Το λατομείο στην κατάσταση που είναι τώρα, τα ανταλλάσσω. Να το ρωτήσω λίγο αυτό. Όσο δε. Μισό λεπτάκι, να το ρωτήσω. Πάμε σε αυτό. Μην το προσπερνάτε. Μισό λεπτάκι. Αν γινόταν αυτό, αν σας έλεγε η Καστοριά, ναι, θέλω το πανηγύρι, παίρνω το πανηγύρι, πάρε το λατομείο. Τι θα γινόταν. Ωραία, μπορούμε φόρμουλα να το κάνουμε. Όχι, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Στην πορεία. Στην πορεία. Θέλετε να το προδιαγράψω. Αν θέλετε. Το λατομείο θα δούλευε και θα γινόταν σαν το πανηγύρι. Α. Βέβαια το τι θα γινόταν το πανηγύρι δεν ξέρω. Εύχομαι να μην γινόταν σαν το λατομείο. Μάλιστα. Όσο δε για αυτό που είπε ο κύριος Κορετζίδης χθες, ότι αν είναι να πάμε να κάνουμε, να καλέσουμε κι εμείς να μπούμε μέτοχοι στα λουτρά και στο πανηγύρι, θα πω το εξής απλό. Το ότι λειτουργούν τα λουτρά, λειτουργούν πάλι αναλογιζόμενος την πολιτική ευθύνη. Γιατί τα λουτρά ο Δήμος μπαίνει μέσα. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουν μπροστά στην κοινωνική πολιτική που προσφέρει όχι στους δημότες του Άργους, αλλά σε όλους τους πολίτες της ευρύτερης Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί διαφορετικά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάνε 200 χιλιόμετρα μακριά, που κάνει ο χρήση των λούσεων. Όπως επίσης, για το πανηγύρι ο Δήμος θα μπορούσε κάλλιστα να μην ασχοληθεί, να δει ότι τι έγινε με το πανηγύρι της Πτολεμαΐδας. Που από εκεί που ήταν και αυτό πολύ ψηλά έχει πέσει εκεί, όπως και το Γρεβενόν. Δεν το έκανε όμως, γιατί δεν είχε μόνο στόχο ένα ουσιαστικό έσοδο μέσω του οποίου ασκεί, γιατί τα χρήματα του πανηγυριού κυρίως πηγαίνουν για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Και αυτό φαίνεται από τους προϋπολογισμούς. Γιατί ταυτόχρονα ασκεί κοινωνική πολιτική. Γιατί κάποιοι περιμένουν το πανηγύρι για να πάρουν συγκεκριμένα είδη που πλέον με την αναβάθμιση που έχουμε κάνει έχει ανέβει κατά πολύ και η ποιότητα. Και αυτό είναι κοινά αποδεκτό. Γιατί οι εκθέτες πλέον είναι βιοτέχνες και δεν είναι οι γνωστοί αθήγανοι που ερχόταν από την Ξάνθη. Άρα να προσέχουμε το τι λέμε. Τώρα. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Κάτι τελευταίο κύριε Δήμαρχε, εκτός αν θέλετε επίσης να συμπληρώσετε κάτι. Δεν ξέρουμε ακόμα τους όρους. Έχετε περιέργεια ή αγωνία να τους δείτε κι εσείς? Φυσικά. Γιατί φυσικά. Εδώ ακούμε και ακούσαμε και από τον κύριο Πέλκα ότι αν οι όροι δεν είναι συμφέροντες προς την εταιρεία ή προς το Δήμο, δεν θα τους ψηφίσει ούτε ο ίδιος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν βιαζόμαστε λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση πριν δούμε καν τους όρους. Καταρχήν να πω κάτι. Οι όροι είναι κάτι το οποίο είναι σε δεύτερη μοίρα. Γιατί? Και δεν αφορά το Δήμο Άργους. Εγώ γι' αυτό έχω μάθει να μιλώ πολιτικά λόγω της θέσεως. Αν κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, είναι δικό τους θέμα. Πιθανόν στην πορεία, αν το ξανασκεφτούν, να οριμάσει και να το καταλάβουν. Εγώ δεν θα μπω στο τι όρους θα βάλει η επιχείρηση. Αυτό σαφώς και είναι στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να μπει αυτή, σε αυτή τη διαδικασία η επιχείρηση. Γιατί, ξαναλέω, υπάρχει κάποια άλλη λύση η οποία μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη του δημόσιου και του δημοτικού συμφέροντος. Και δεν βλάπτει απλώς, απλά υποστηρίζει όλη την ΠΕ Καστοριάς.
και του Σωτάτης. Εγώ εκεί στέκομαι και δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, γιατί όντως αν θα έμπαινα σε αυτό, ναι, σαφώς και θα μου λέγαν δεν σε ενδιαφέρει. Μάλιστα. Πολύ απλά για να είμαστε ξεκάθαροι. Είτε μπορούν είτε δεν θέλουν να το καταλάβουν κάποιοι. Μιλώ για το πολιτικό κομμάτι και το θέμα των πολιτικών αποφάσεων για το αν θα πρέπει να απεμπολίσει τελικά ο κόσμος της Καστοριάς γενικότερα το δημόσιο ή δημοτικό όφελος και συμφέρον αυτής της επιχείρησης που τα αποτελέσματα της διαδικασίας έχουν άμεση επίπτωση σε όλους τους δημότες, άρα και σε επέκταση στους δήμους και στα έργα που είναι σε εκτέλεση. Αυτό είναι το διακύβευμα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν για αυτή την ώρα μαζί μας για να κάνουμε επί της ουσίας μια συζήτηση για την Μακεδνός και το Λατομείο. Βεβαίως. Ξαναλέω, είμαι στη διάθεση καθενός. Και λέω ότι επειδή δεσμεύτηκα, όχι μόνο τώρα, αλλά ήδη από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο όταν γινόταν οι κουβέντες, και δεν το παίρνω πίσω, με όποιο κόστος, και προσωπικό αλλά και στο Δήμο, για το εξάμηνο τουλάχιστον και επιπλέον αν θα χρειαστεί της απουσίας για την επάνωδο στο Λατομείο, γιατί ξέρετε τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να δουλεύει 14 και 15 ώρες την ημέρα για να τρέχει το Δήμο με αυτή την αναπτυξιακή πορεία που έχει. Το έχουμε κουβεντιάσει όμως με τους συνεργάτες μου και με τα παιδιά σε όλη την ομάδα ότι αν θα χρειαστεί αυτό, και είπαμε ήταν πολύ ιδιαίτερος ο προβληματισμός αν αξίζει τον κόπο, και λέω ναι αξίζει, και συμφώνησαν, γιατί το κενό εκεί θα είναι πολύ μεγάλο, αλλά παρόλα αυτά, παρόλες και τις περιπέτειες υγείας που είχα, δεν το παίρνω πίσω. Αφήνετε τη θέση του Δημάρχου για να βάλετε τη φόρμα στην ΓΕΑΗΜ, στο Λατομείο. Βεβαίως, αν χρειαστεί. Και δεν απεμπολώ, το λέω και κλείνω, το δημόσιο ή δημοτικό συμφέρον. Γιατί αυτό είναι πολιτική, ηθική, ελάχιστη υποχρέωση και αξιοπρέπεια. Και δεν είναι για κάτι το οποίο το κάνουμε υποθετικά. Είναι κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος ότι μπορεί να γίνει. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να θα δούμε καλά, την ενδιαφέρουσα συνέχεια με αυτό το θέμα. Πραγματικά δεν τελειώνει σίγουρα εδώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.